Καλημερίζω τον ταμεία της Ομοσπονδίας, κύριο Γιάννη Γαλανόπουλο, ο οποίος έχει υπηρετήσει και στο νοσοκομείο της Καλαμάτας και ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να έχεις ελλείψεις, τι σημαίνει να είσαι κουρασμένος, τι σημαίνει να μην έχεις εφημερία, να έχεις εφημερία και να προέρχεσαι μέσα από μια διαδικασία εργασίας η οποία δεν σου έχει αφήσει το περιθώριο να κουραστείς, που ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να βλέπεις τον άλλο δίπλα σου πραγματικά να φεύγει από τη ζωή. Κύριε Γαλανόπουλε, καλημέρα. Δεν θέλω να το κυτρινίσω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Καλημέρα σας. Η αλήθεια είναι αυτή όπως την περιγράφετε. Μόνο που με τη διαφορά ότι εδώ μιλάμε για μια κατάσταση που ευτυχώς δεν συμβαίνει κάθε μέρα, αλλά δυστυχώς συμβαίνει αρκετά συχνά στη χώρα μας, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Τώρα, σε ό,τι αφορά το νοσοκομείο και τους γιατρούς και το υπόλοιπο προσωπικό, εδώ πραγματικά συντελέστηκε και δόθηκε μια μεγάλη μάχη, ξεπερνώντας τους εαυτούς τους και σωματικά και ψυχικά όλοι οι συνάδελφοι. Υπήρξε μια ταχύτατη διαδικασία, ας το πούμε έτσι, επιστράτευσης. Μα δεν ήξεραν οι άνθρωποι και τι να αντιμετωπίσουν, φαντάζομαι, μαθαίνετε έτσι, από τους συναδέλφους. Και υπήρχαν και συγκεκριμένες πληροφορίες, ειδικά στην αρχή, για το πόσοι μπορεί να είναι οι άνθρωποι. Έτσι, δηλαδή, δεν υπήρχε μια σαφής εικόνα εξ αρχής. Δυστυχώς, η πραγματική εικόνα είναι ακόμα χειρότερη, είναι πολύ χειρότερη από τις πρώτες προβλέψεις. Και μακάρι να χρειάζονταν περισσότεροι γιατροί και περισσότεροι νοσηλευτές, ακόμα περισσότεροι. Δηλαδή, μακάρι να είχαμε επιζώντες πολλούς που να θέλουν ιατρική βοήθεια και όχι να ακούμε τώρα για 750 ανθρώπους συνολικά και πόσοι ήταν στα αμπάρια και πόσα παιδάκια και πόσες μανάδες και αν θα βρεθούν και ποτέ αυτοί οι άνθρωποι. Είναι μια τραγική πραγματικά κατάσταση και θέλω και από τη φιλόξενη εκπομπή σας, πραγματικά εκ μέρους της Ομοσπονδίας, να συγχαρώ όλους τους συναδέλφους και στη Μεσσηνία αλλά και στα γύρω νοσοκομεία που τέθηκαν σε επιφυλακή. Πόσα νοσοκομεία τέθηκαν σε επιφυλακή? Τη Σπάρτη, τη Κυπαρισία και τη Τρίπολη, από ό,τι ξέρω, όπως και όλες οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ. Σε όλους αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους που συνέβαλαν και συμβάλλουν ακόμα, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, να τους συγχαρούμε και να τους σφίξουμε το χέρι συναδελφικά και αλληλέγγυα και να τους πούμε ένα μεγάλο μπράβο για αυτή τους την προσφορά, που δεν είναι βέβαια τωρινή, ούτε είναι κάτι που μας ξενίζει. Έτσι έχουν μάθει οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειοψηφία των γιατρών και των υπόλοιπων εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία να δίνουν και την ψυχή τους όταν πραγματικά έχει ανάγκη ο συνάνθρωπος. Θέλω πραγματικά να τους πω ένα μεγάλο μπράβο και εμείς από την πλευρά μας και με επίσκεψη εκεί τις επόμενες μέρες, μέσα στο Σαββατοκύριακο δηλαδή, αλλά και με έμπρακτη βοήθεια, αν χρειαστεί, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια συνδρομή και πιο έμπρακτη και σε προσωπικό, εάν υπάρξει ανάγκη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, αλλά και σε επίπεδο αλληλεγγύης ευρύτερο. Τώρα να σας πω, κύριε Γαλανόπουλε, φαίνεται ότι σήμερα αποχωρούν οι άνθρωποι οι οποίοι διασώθηκαν, οι 104, διότι μισθώθηκαν λεωφορεία, θα μεταφερθούν στην οργανωμένη δομή της Μαλακάσας. Το γνωρίζαμε χθες από τον Δήμαρχο, τον κύριο Βασιλόπουλο, που φιλοξενήθηκε στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής. Περιμέναμε ότι χθες θα ξεκινούσε η διαδικασία, αλλά τελικά πάει για σήμερα. Υπάρχει εκκρεμότητα με τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά βρέθηκαν καταπονημένοι, αφυδατωμένοι και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Για αυτούς δεν έχω εικόνα, για να σας πω την αλήθεια. Ενδεχόμενα να έχετε εσείς εικόνα για το αν θα φύγουν σήμερα ή όχι, εάν θα τα καταφέρουν να κάνουν αυτό το ταξίδι από την Καλαμάτα προς την Μαλακάσα. Μεταξύ αυτών βέβαια είναι και 8 ανήλικοι ασυνόδευτοι, όπως μαθαίνουμε. Κοιτάξτε, το βέβαιο είναι ότι για να φύγουν από το νοσοκομείο θα πρέπει να είναι σε μια κατάσταση ικανοποιητική. Έτσι, δεν λέω να είναι τελείως καλά οι άνθρωποι, αλλά τουλάχιστον να μπορούν να πάρουν εξιτήριο με βάση τους ιατρικούς κανόνες. Και δευτερευόντως, πρέπει να σιγουρέψει η πολιτεία, και είναι ευθύνη της πολιτείας, ότι εκεί που θα πάνε θα υπάρχουν όλα τα διαθέσιμα μέσα και όλες οι αξιοπρεπείς και ιδέουσες συνθήκες διαβίωσης για να μπορέσουν να συνεχίσουν και στο επίπεδο της αποθεραπείας. Γιατί τώρα, κοιτάξτε, μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν μόνο σωματικά τραύματα, οι διασωθέντες. Σωστά. Έχουν κυρίως ψυχικά τραύματα, έχουν ψυχικό μεγάλο πρόβλημα, θέλουν σοβαρή υποστήριξη, έχουν χάσει την οικογένεια. Μπορεί άνθρωποι να έχουν χάσει τα παιδιά τους, τους σύζυγους τους μέσα στο ίδιο καράβι. Μπορεί να προσπαθούν να βρουν μια επικοινωνία με την πατρίδα τους,
να μιλήσουν με τους συγγενείς τους που ξέρουν ότι ταξίδευαν. Χρειάζονται ευρύτερη στήριξη και, αν με επιτρέπετε ένα σχόλιο, οφείλει η πολιτεία και το ελληνικό κράτος, μιας και δυστυχώς όλα τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι η χώρα μας εμπλέκεται σε όλο ένα και περισσότερους σχεδιασμούς που έχει το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που αφορά και αυτούς τους ανθρώπους εκεί, και τουλάχιστον οφείλει, αφού είναι μέρος του προβλήματος που ξεριζώνει και ξεσπιτώνει κόσμο και, ουσιαστικά τους οφείλει στο να καβαλάνε τα σαπιοκάραβα και να πνίγονται μέσα στη θάλασσα, οφείλει τώρα τουλάχιστον να τους περιθάλψει και να τους φροντίσει με τον πάγοντα τρόπο. Είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνει η ελληνική πολιτεία σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί να μην ξεχάσουμε ότι είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα. Λέτε ότι θα χρειαστούν αυτοί οι άνθρωποι μια παραπάνω στήριξη, κυρίως γιατί έχασαν δικούς τους ανθρώπους, εκτός σαφέστατα από το σοκ το οποίο έχουν πάθει να βρεθούν μέσα στη θάλασσα, και από θεραπεία για εκείνους οι οποίοι νοσηλεύονται ή νοσηλεύθηκαν και θα πάρουν εισιτήριο από το νοσοκομείο της Καλαμάτας. Γνωρίζετε σαν ομοσπονδία αν έχουν ζητηθεί, αν έχει ζητηθεί κάποια νοσοκομεία, κάποιες δομές εκεί κοντά στη Μαλακάσα να ενεργοποιηθούν και αν υπάρχει η δυνατότητα ενεργοποίησής τους? Δεν έχουμε τέτοια πληροφόρηση. Δεν έχει υπάρξει κάποια ανακοίνωση κεντρικά από το Υπουργείο και από τους εμπλεκόμενους φορείς. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε να γίνει αυτό. Δηλαδή να κινητοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα με ευθύνη της πολιτείας. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά αντιμετωπίζουν ήδη, αλλά θα αντιμετωπίσουν και στο μέλλον, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, ούτως ή άλλως αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα, αναγκάζονται, σπρώχνονται να φύγουν από τις πατρίδες τους για όλους τους λόγους που ξέρουμε. Πόλεμοι, έτσι, ξεριζωμός, όλα αυτά, να μην μπούμε αναλυτικά. Αλλά ένας λόγος παραπάνω που έχουν υποστεί όλη αυτή την ταλαιπωρία, και επίσης, εφόσον σταθεροποιηθεί και η κατάστασή τους και ομαλοποιηθούν κάπως τα πράγματα στην πρώτη φάση, θα πρέπει να δούμε και τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους σε σχέση με το που θα πάνε από εδώ και πέρα. Mm-hmm. Όπως εσείς και εσείς το ξέρετε και όλος ο κόσμος το ξέρει, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν τελικό προορισμό την Ελλάδα, αλλού πήγαιναν. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες, πήγαιναν στην Ιταλία και ενδεχομένως έπειτα πιο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θα πρέπει και η πολιτεία να εξετάσει ταχύτατα τις περιπτώσεις κάθε ενός από αυτούς τους ανθρώπους, για να δούμε ποιοι μπορούν να πάρουν χαρτιά, ταξιδιωτικά έγγραφα, να προχωρήσουν, να συνεχίσουν για εκεί που πήγαιναν. Αυτοί πάνε, οι άνθρωποι είναι ξεριζωμένοι και προσπαθούν να βρουν μια χτίδα, μια χαραμάδα καλύτερη ζωή. Πρέπει να τους βοηθήσουμε. Επειδή έχουμε την εμπειρία του τι γίνεται όλο αυτό το διάστημα με το μεταναστευτικό και το έχουμε ζήσει και εμείς και εσείς, και επειδή γνωρίζουμε πώς ακριβώς κινούνται οι υπηρεσίες και τι ακριβώς γίνεται, και το άλλο είναι η θεωρία και άλλο είναι η πράξη, και άλλο είναι το καλό κουράγιο και άλλο είναι ελεσίνα τους διαχειριστής, νομίζω ότι από μόνοι μας ξέρουμε ποιο είναι το μέλλον, η ιστορία και πώς τα πράγματα θα κινηθούν ή θα οδεύσουν λίγο παρακάτω. Ούτως ή άλλως πάντα τα πόδια είναι κοντά σε τέτοιου είδους πολιτικές. Ακριβώς, επειδή έχουμε εμπειρία, καλό είναι αυτή τη φορά να μην κινηθούμε στην πεπατημένη ως κράτος και να κάνουμε την υπέρβαση, ας το πω έτσι. Δηλαδή, υπάρχει μεγάλη ανάγκη να γίνουν γρήγορες διαδικασίες για τους ανθρώπους. Ούτε να μείνουν εκλοβισμένοι σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης, ούτε να επαναπροωθηθούν πίσω εκεί που για χιλιάδες λόγους έφυγαν από εκεί, από τις πατρίδες. Δεν έφυγαν, από επιλογή τους. Μου μιλήσατε, κύριε Γαλανόπουλε, για 4 νοσοκομεία τα οποία τέθηκαν σε επιφυλακή γιατί δεν ξέραμε τι θα αντιμετωπίζαμε. Σπάρτης, Κυπαρισίας, Τρίπολης και Καλαμάτας. Το βάρος φαίνεται να το σήκωσε το νοσοκομείο της Καλαμάτας με τους 30 αυτούς ανθρώπους οι οποίοι χρειάστηκαν μια παραπάνω περίθαλψη, αφυδατωμένοι όπως είπαμε και καταπονημένοι. Αλήθεια, μπήκαν αυτά τα νοσοκομεία σε εγρήγορση, σε έκτακτη ανάγκη, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης? Πείτε μου με τι δυναμική μπήκαν μέσα σε αυτό. Με πάρα πολύ μεγάλες ελλείψεις, οι οποίες αφορούν και το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό, και οι οποίες είναι ελλείψεις οι οποίες καταγράφονται και αφορούν την καθημερινότητα τη συνηθισμένη. Δεν αφορούν δηλαδή έκτακτες καταστάσεις που μπορούν να προκύψουν. Θα θυμάστε κι εσείς, επειδή περάσαμε όλη αυτή την περίοδο της πανδημίας, ότι ούτε για αυτή την έκτακτη κατάσταση ήταν έτοιμο το σύστημα υγείας, και παρόλο που πέρασαν 3 χρόνια, εξακολουθεί να βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση. Είναι ακριβώς
η ίδια αντίστοιχη περίπτωση, να το πω έτσι, βέβαια όχι τόσο μεγάλης κλίμακας, αλλά νοσοκομεία, ειδικά της περιφέρειας, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, με στελέχωση ούτε στο, μπορεί πολλές φορές και κάτω από 50% των οργανικών θέσεων, σε γιατρούς και νοσηλευτές, με κυρίως επικουρικό προσωπικό που σήμερα είναι, αύριο δεν είναι, αντιλαμβάνεις ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν έκτακτες καταστάσεις, δεν έχουν τις απαιτούμενες εφεδρίες. Τις τελευταίες μέρες στο νοσοκομείο Καλαμάτας ειδικά είχαμε και παρετήσεις γιατρών. Βεβαίως δεν είναι οι ειδικότητες που εμπλέκονται άμεσα με τη διαχείριση των ανθρώπων που διεσόδησαν, αλλά αντανακλά μια εικόνα γενικότερη για το ποιο είναι το επίπεδο της τελευταίας. Μα ούτως ή άλλως, όταν αποδυναμώνεται το προσωπικό ενός νοσοκομείου, έχει επιπτώσεις συνολικότερα στη λειτουργία του. Δεν έχει να κάνει με το αν η ειδικότητα του Γαλανόπουλου έχει αυτή την ώρα να περιθάλψει με ασθενείς με την ειδικότητα που μπορεί να έχει δουλειά. Και αναφέρω τα ονόματά μας έτσι για να μην εκθέσουμε και κανέναν άλλον. Αλλά είναι γενικότερα η αποδυνάμωση η οποία υπάρχει. Λέτε με αλήθεια αυτό το λέτε για το σύνολο των νοσοκομείων, ή αναφέρεστε συγκεκριμένα για αυτά τα τέσσερα που προείπα, που ετέθησαν, όπως μας είπατε, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πήγαν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης με ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό ελλιπές και με επικουρικό προσωπικό που ούτως ή άλλως οι άνθρωποι αυτοί σήμερα είναι, αύριο δεν είναι, και δεν θα μπορούσαν να αντέξουν αυτό το βάρος. Εάν ήταν διαφορετικά τα δεδομένα, υπήρχε κάποιο σχέδιο να μετακινηθούν γιατροί ενδεχόμενα από άλλα νοσοκομεία σε ένα ή δύο από αυτά, αν σήκωναν το βάρος? Είχε υπάρξει κάποιο σχεδιασμό για να καταλάβω τι σημαίνει και το πλαίσιο, το πλάνο έκτακτης ανάγκης? Κοιτάξτε, το πλάνο έκτακτης ανάγκης ουσιαστικά λέει ότι όλο το δυναμικό ενός νοσοκομείου, ακόμα και αυτοί που δεν εφημερεύουν, δηλαδή που δεν έχουν υποχρέωση να βρίσκονται εκτός πρωινού ωραρίου στη δουλειά τους, επιστρατεύεται για να συμβάλλει όπως μπορεί. Από ό,τι είδα και πληροφορήθηκα και από τους συναδέλφους, υπήρξαν συνάδελφοι που δεν ήταν στο νοσοκομείο να περιμένουν, μετέβησαν στο λιμάνι της Καλαμάτας. Στήθηκε ένας σταθμός πρώτων βοηθειών, πρόχειρος, αλλά για να προσφέρει άμεση βοήθεια, προκειμένου να αντιμετωπιστούν και κάποιες περιπτώσεις που ενδεχομένως δεν θα μπορούσαν να πάνε καν στο νοσοκομείο και χρειάζονταν κάποια πιο έγκυρη παρέμβαση. Δηλαδή, μοιράστηκε το προσωπικό. Έτσι, δεν είναι δουλειά με τυπικούς όρους των γιατρών του νοσοκομείου και των νοσηλευτών να κάθονται εκτός νοσοκομείου και να περιμένουν ασθενείς. Χρειάστηκε όμως και ορθώς έγινε. Αυτό σημαίνει επιφυλακή. Τώρα, αν μπορεί να στηρίξει ακόμα και με όλο το προσωπικό στη μάχη μια έκτακτη κατάσταση το νοσοκομείο της Καλαμάτας και γενικά τα νοσοκομεία μας, να σας πω ότι η εκτίμησή μου είναι πως όχι. Γιατί εντάξει, εδώ μπορεί να μιλάμε για 30 ανθρώπους που χρειάστηκαν εν τέλει βοήθεια, αλλά εάν το σενάριο ήταν πιο ευτυχές, να το πω έτσι, και είχαμε πάρα πολλούς διασωθέτες, είναι βέβαιο ότι δεν θα μπορούσε να προλάβει και να δώσει τη βοήθεια που θα χρειαζόταν το νοσοκομείο της Καλαμάτας. Θα χρειάζονταν και οι άλλες δομές, οι οποίες δομές όμως και οι υπόλοιπες, δηλαδή ειδικά το νοσοκομείο Κυπαρισίας και μετά η Σπάρτη και μετά η Τρίπολη, μιλάμε για νοσοκομεία που είναι τσακισμένα από την υποστήριξη τα τελευταία χρόνια. Έτσι, σε πάρα πολλούς τομείς, σε πάρα πολλές ειδικότητες. Έτσι, τώρα μιλάμε δηλαδή για πρώτες βοήθειες ουσιαστικά. Δεν μιλάμε για εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας προς αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι, αυτό το πράγμα μπορούσε να γίνει σε αυτή τη φάση. Και τέλος πάντων, και αυτό χρειάστηκε, όπως φαίνεται. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε κάτι παραπάνω. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ μένω σε αυτές τις πρώτες κουβέντες που κάνουμε. Το κομμάτι υγεία ούτως ή άλλως όλους μας πονάει. Και νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε είναι αυτό το χρόνο, κύριε Γαλανόπουλε. Αλλά για αυτή την πρώτη κουβέντα σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα.